επαναστατούμε, εδώ είμαστε συνέχεια. Ελπίζ μελέτη από την αρχή. Έναν περίπου μήνα μετά τι έντονε αντιδράσει των κατοίκων τη Αχλάδα που ζητούσαν να μην κλείσει ο ημικόμβο και μετά από πιέσει του Δημάρχου Μαλεβιζίου προ το Υπουργείο Υποδομών, δρομολογήθηκαν εξελίξει προκειμένου να δοθεί λύση βιώσιμη και οριστική στο επίμαχο σημείο του βόρειο δικού άξονα Κρήτη. Έχουμε πλέον στα χέρια μα την δεύτερη ουσιαστικά λύση, την οποία δρομολογεί το Υπουργείο και οριστικοποιεί όσον αφορά τι λεπτομέρειε που αφορούν τη μελέτη. Και βεβαίω παρατείνεται το διάστημα παραλαβή του έργου μέχρι τουλάχιστον το τέλο τη τουριστική περίοδου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με βασικό βέβαια γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Όπω εκτιμάται, από το νέο έτος θα ξεκινήσουν οι εργασίε για τη μετατροπή του ημικόμβου σε κόμβο προ όλε τι κατευθύνσει, με το Μενέλα Μποκέα να αναφέρει τα χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα βήματα. Το πότε θα ξεκινήσει το έργο, σα λέω, οριοθετείται περίπου στο τέλο του χρόνου με αρχέ του επόμενου έτου. Yeah. Βασικό ζητούμενο είναι και την επόμενη χρονιά ο κόμβο να παραμένει ε, ανοιχτό και να έχουμε και την εκκίνηση των εργασιών, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην μετατροπή. Ε, από ημικόμβο σε πλήρη κόμβο με όλε τι κατευθύνσει. Ε, η έξοδο από το Ρέθμινο προ την Αχλάδα και από την Αχλάδα προ το Εράκλειο. Αυτή είναι η, η προστίκη να το πούμε απλά, που χρειάζεται η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο σημείο του βόρειο οδικού άξονα στην περιοχή τη Αγία Παλαγία για να είναι πλήρω λειτουργικό και προσβάσιμο προ όλε τι κατευθύνσει. Η συνάντηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου με τον Υφυπουργό Υποδομών απέδωσε καρπού και έτσι παρατείνεται η παράδοση του φυστάμενου έργου, εξέλιξη που σημαίνει ότι δεν μπαίνει φραγμό μετακινήσεων των κατοίκων στο επίμαχο σημείο και έτσι αποφεύγει την τελεπορία για δημότε και επισκέπτε τη φετινή τουριστική σεζόν. Εμεί από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να ακουγόταν, κάναμε πάρα πολύ δουλειά από την πρώτη στιγμή να αλλάξουμε ουσιαστικά μια δημοπρατημένη μελέτη. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Μια μελέτη που είχε δημοκρατηθεί το 2017 να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί ο κόμβο τη Αχλάδα, ο ημικόμβο όπω θα παραδιόταν από τον εργολάβο στο Υπουργείο, να μετατραπεί σε κόμβο. Αυτό κάναμε μεθοδικά.